Καλησπέρα κύριε Κάτανα, καλή χρονιά να ευχηθούμε και καλό μήνα βέβαια. Καλησπέρα κύριε Μαρκοπούλου, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και καλή χρονιά και καλό μήνα. Να δούμε το 2023 τι προβλέπετε και βέβαια να κάνουμε και ένα flashback στη χρονιά που πέρασε, μιας και είχατε τον απολογισμό στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το 2022. Πώς θα χαρακτηρίζατε τη χρονιά που πέρασε, κύριε Κάτανα? Ήταν μια δημιουργική χρονιά, μια χρονιά χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, μια χρονιά που μπήκαν οι στόχοι για κάτι καλύτερο μέσα στο 2023. Αν εννοείται να τη χαρακτηρίσω σύμφωνα με τα δεδομένα της διακυβέρνησης της Περιφερειακής Αρχής, θα σας πω ότι ήταν μια χρονιά δύσκολη, μια χρονιά από τα ίδια, με αόριστες εξαγγελίες, με δελτία τύπου πανηγυρικά, όμως η πραγματικότητα είναι εικονική και η πραγματικότητα αποτυπώνεται μέσα στην κοινωνία. Να περάσουμε τώρα, τα είπατε όλα, με 10 λέξεις στην κυριολεξία. Θέλω να σταθούμε στην τελευταία ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, όπου παρουσιάστηκε το σχέδιο δίκαιης μετάβασης για την επόμενη μέρα στην περιοχή. Ήρθε εδώ αρμόδιος υπουργός, όλα τα στελέχη της μετάβαση ΑΕ της εταιρείας. Και βέβαια ανακοινώθηκαν κάποια σχέδια, θα έλεγα. Για ιστορική ημέρα έκανε λόγο περιφερειάρχης, για πακτολό χρημάτων έκαναν λόγο οι ομιλητές. Εσείς παρακολουθώντας όλα αυτά και το σχέδιο, γνωρίζοντάς το, τι βλέπετε για την επόμενη μέρα και για τη μετάβαση στην επόμενη μέρα? Εγώ πλέον δεν το ονομάζω σχέδιο δίκαιης μετάβασης. Εγώ θα το ονομάζω από εδώ και πέρα σχέδιο αόριστης μετάβασης. Γιατί πραγματικά, κυρία Μαρκοπούλου, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα θολό τοπίο γύρω από αυτό το σχέδιο. Ένα σχέδιο που από την αρχή ο επικεφαλής μας, ο Θόδωρος Καρυπίδης, το είχε καταδικάσει, λέγοντάς ότι θα έχει αρνητικές συνέπειες για την περιοχή μας. Και νομίζοντας η Περιφερειακή Αρχή, αλλά και αυτοί που οι υπουργοί που έρχονται εδώ πέρα και εξαγγέλουν συνεχώς έργα, νομίζουν ότι θα ικανοποιήσουν τα αυτιά των συνανθρώπων μας. Όμως πραγματικά, κυρία Μαρκοπούλου, το λέω ξεκάθαρα, το ακριβέστερο γκάλωπ που μπορεί να γίνει και η ακριβέστερη δημοσκόπηση είναι αυτό που γίνεται, αυτό που περνάει η κοινωνία μας αυτή τη στιγμή. Και η κοινωνία περνάει δύσκολα. Ο κόσμος περνάει δύσκολα. Ο κόσμος ακούει συνεχώς για μετάβαση, ακούει για πακτολό χρημάτων, ακούει συνεχώς για επενδύσεις και δεν βλέπει τίποτα. Και μην ξεχνάτε ότι από εδώ και πέρα θα ακούμε ακόμα πιο παραπάνω για εμβληματικά έργα, για εμβληματικές επενδύσεις, γιατί μπαίνουμε και σε προεκλογική τροχιά. Και βουλευτικές εκλογές, αλλά και αυτοδιοικητικές εκλογές το 2023. Αλλά κύριε Κάτα, να πρέπει να πούμε ότι τα αυτιά δεν χορταίνουν. Εσείς είδατε κάποια μεγάλη επένδυση στην περιοχή 3 χρόνια τώρα, στα πλαίσια της μετάβασης, της απολιγνητοποίησης, που αναφέρεται και λέγεται δίκαιη μετάβαση, ωστόσο είναι βίαιη μετάβαση? Προσωπικά, όχι μόνο εγώ, αλλά και όλος ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δει τίποτα παρά μόνο εξαγγελίες. Κοιτάξτε, κυρία Μαρκοπούλου, το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ. Η άδικη μετάβαση, μάλλον η αόριστη μετάβαση που συντελεί στην περιοχή μας και η βία πολιτιντοποίηση δεν θα φέρει καλά αποτελέσματα στη Δυτική Μακεδονία. Και θα είμαστε εδώ, γιατί τα λόγια μένουν, όπως και τα γραπτά μένουν, αλλά μένει και ο προφορικός δημόσιος λόγος. Θα δείτε ότι δυστυχώς θα επιβεβαιωθούμε και τα πράγματα δεν είναι καλά για την περιοχή μας αν η πολιτική βούληση δεν αλλάξει τροχιά και δεν δει αλλιώς και το θέμα των λιγνητών, αλλά και το θέμα της μετάβασης. Αυτά για τους ΔΑΜ, για την επόμενη μέρα. Βέβαια θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα, να δούμε ποιες οι επενδύσεις θα έρθουν στην περιοχή, θέσεις εργασίας νέες κτλ. Είναι θέματα που τα συζητάμε και όπως είπατε αυτά που λέμε μένουν. Καθώς τώρα η σύγχρονη τεχνολογία μας δίνει άλλες δυνατότητες. Κύριε Κάτανα, κάνατε χθες μια πολύ καλή πρόταση σχετικά με τους απεινιδωτές. Είστε πολύ κοντά στον χώρο του αθλητισμού. Και όχι μόνο στα οικονομικά της περιφέρειας ως πρώην αντιπεριφερειάρχης οικονομικών. Προτείνατε λοιπόν απεινιδωτές να τοποθετηθούν στα γήπεδα, στους αθλητικούς χώρους. Ένα έργο που το ξεκινήσατε από την αντιπεριφερειαρχία σας, που ωστόσο καθυστέρησε και σήμερα βλέπουμε να γίνεται η αγορά των απεινιδωτών.
Πείτε μας λίγο για τη σκέψη σας αυτή και πώς βλέπετε να εξελίσσετε το πρόγραμμα αυτό. Κοιτάξτε, στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο πραγματικά είχα την ευκαιρία, ακούγοντας τα πεπραγμένα της Περιφερειακής Αρχής, να κάνω μια διαφορετική τοποθέτηση. Στην ουσία, δηλαδή, δεν έκανα κριτική πάνω στα πεπραγμένα της Περιφερειακής Αρχής, αλλά έκανα μια πρόταση όπου σε συνδυασμό και με την επικείμενη προμήθεια των 120 επενδυτών που θα γίνει το Φεβρουάριο, όπως μας ενημέρωσε ο κύριος Μαργαρίτης, που ομολογώ να πω ότι το τρέχει το πρόγραμμα και θα το υλοποιήσει τον επόμενο μήνα από ό,τι μας είπε. Βλέπουμε όλοι, γινόμαστε μάρτυρες τον τελευταίο καιρό για ξαφνικούς θανάτους αθλητών ή ποδοσφαιριστών στα γήπεδά μας. Και ήρθε η πολιτεία κατόπιν εορτής, κυρία Μαρκοπούλου, να υπενθυμίσει και να υποδείξει ότι σε όλα τα γήπεδα, για να γίνεται ο αγώνας, για να διεξάγεται ο αγώνας, θα πρέπει να υπάρχει απεινιδωτής. Και επειδή αυτές οι διαδικασίες πλέον θα είναι χρονοβόρες, γιατί θα πρέπει τα υπουργεία να συνοηθούν με τα γήπεδα, ποιος έχει την άδεια, ποιος δεν την έχει την άδεια και πότε θα τοποθετηθούν οι απεινιδωτές, από τη στιγμή που δεν προνόησε η πολιτεία ίδια, το Υπουργείο, να τοποθετήσει απεινιδωτές και προσπαθεί να ρίξει τον παλάκι στους Δήμους τώρα, από τη στιγμή που οι Δήμοι έχουν στην κυριαρχία τους τα γήπεδα. Είπα χθες στον Περιφερειάρχη αλλά και στον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, τον κύριο Μαργαρίτη, ότι αφού θα γίνει η προμήθεια των 120 απεινιδωτών τον επόμενο μήνα, μπορούν να κάνουν επιπρόσθετη δαπάνη ορισμένο αριθμό απεινιδωτών, όχι πάρα πολύ, όχι, δεν είναι μεγάλος ο αριθμός. Δηλαδή μπορούν κατευθείαν να κάνουν την προμήθεια, έτσι ώστε και να έρθουν σε συνεννόηση και με τη διοίκηση της Εψκοζάνης, που έχει την ευθύνη και το σχεδιασμό των αγώνων των τοπικών μας πρωταθλημάτων, αλλά και με την ΕΚΑΣΔΗΜ και με τα κλειστά ενεργά κήπεδα που παίζουν handball, μπάσκετ και πόλη, έτσι ώστε να γλιτώσουμε τις χρονοβόρες διαδικασίες μέχρι οι Δήμοι να τοποθετήσουν τους απεινιδωτές ή η πολιτεία, και να το κάνει η Περιφέρεια όπως είχαμε σχεδιάσει εμείς στο πρόγραμμα των 120 επενδυτών. Ευελπιστώ, κυρία Μαρκοπούλου, ότι η πρότασή μας θα εισακουστεί, γιατί κακά τα ψέματα κινείται στη σωστή κατεύθυνση και σας ξαναλέω, δεν είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των νέων απεινιδωτών, έτσι ώστε να γίνει μια νέα προμήθεια και τον άλλο μήνα να υπάρξουν. Και ήδη υπάρχουν πολύ θετικά σχόλια και μετά την δήλωσή σας αυτή, την τοποθέτησή σας αυτή, που είναι πολύ σημαντική, γιατί και ευνίδιους θανάτους νεαρών αθλητών έχουμε, αλλά απαιτούνται απεινιδωτές και μάλιστα συζητείται έντονα και η τοποθέτηση γιατρού αγώνα σε όλα τα γήπεδα, για να αποφεύγονται έτσι δυσάρεστες καταστάσεις, γιατί άλλο να έχεις ένα γιατρό δίπλα σου, ένα στενοφόρο, ένα απεινιδωτή, και άλλο να προσφεύγεις σε ένα νοσοκομείο, μία απόσταση απαιτείται, ένας χρόνος. Που σημαίνει ότι όλα αυτά θα γίνουν γρήγορα και μπορεί η Περιφέρεια άμεσα, κύριε Κάτανα, να το υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα. Η Περιφέρεια μας μπορεί, γιατί ξέρετε τον τρόπο, είναι ήδη στη διαδικασία της προμήθειας των 120 απεινιδωτών. Οπότε με μια νέα απόφαση, με μια νέα προήθεια ενός λίγων αριθμών απεινιδωτών, μπορεί κάλλιστα μαζί με τους 120 να φέρει άλλους 20-30. Και μάλιστα είπα και στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Κασαπίδη, να κάνει μια παρέμβαση και στον Ιατρικό Σύλλογο αλλά και στο Υπουργείο Αθλητισμού, στην κάρτα υγείας του αθλητή, πλέον να εξετάζεται ο αθλητής και για την τροπονίνη. Γιατί εντάξει, εγώ γιατρός δεν είμαι, αλλά συζήτησα με κάποιους γιατρούς και μου είπαν ότι αυτή η εξέταση είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική. Ναι, έχετε δίκιο. Άλλωστε, οι γιατροί το τονίζουν αυτό συχνά. Να φύγουμε από αυτό το θέμα, το ζήτημα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θεωρώ ότι είναι από τα πολύ σημαντικά θέματα που πρέπει να δούνε άμεσα, τόσο το Υπουργείο όσο και η Περιφέρεια. Και να πάμε τώρα που αλλού στις εκλογές. Χρονιά εκλογών το 2023, βουλευτικές και αυτοδιοικητικές. Το ερώτημα όλων είναι τι θα κάνει ο Ηλίας Κάτανας στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2023. Θα μας ανοίξετε τα χαρτιά σας. Ο Ηλίας Κάτανας ποτέ δεν μιλάει με κλειστά χαρτιά, αλλά κυρία Μαρκοπούλου, ο Ηλίας Κάτανας θέλει πρωτίστως να είναι ωφέλιμος στην κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας και στην περιοχή του. Δηλαδή, καλό θα είναι, πριν ανοίξουμε όλη μας τη συζήτηση, το τι θα κάνουμε στις επικείμενες εκλογές, ο καθένας από εμάς, και μιλάω πιο πολύ για τους ενεργούς περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους, αλλά και αυτούς που θέλουν να πολιτευτούν, να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να δούμε κατά πόσο μπορεί να είμαστε ωφέλιμοι, γιατί δεν πρέπει να μας νοιάζουν οι θέσεις.
θα πρέπει να μας νοιάζει πόσο πραγματικά θα είμαστε ωφέλιμοι στη Δυτική Μακεδονία. Ο Ηλίας ο Κάτανας έχει χρόνο ακόμα μπροστά του, κυρία Μαρκοπούλου. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και, έρχονται και οι εθνικές εκλογές, που θα είναι ένα βαρύμετρο για την τελική επιλογή του καθενός μας, πιστεύω, γιατί οι εθνικές εκλογές πραγματικά θα είναι το στίγμα της επόμενης μέρας, και έτσι ο καθένας μας θα μπορέσει να τοποθετηθεί και να υπάρξουν οι δυνάμεις οι συγκεκριμένες που θα δείξουν και το δρόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλώνεται παρόν, ωστόσο, στις εκλογές του 2023. Φυσικά δεν έχετε δηλώνω. Αποφασίσει ακόμη πού θα είστε, αν θα είστε στο Δήμο, στην περιφέρεια. Αποκλείουμε τα βουλευτικά ψηφοδέλτια, κύριε Κάτανα. Εννοείται. Είμαι ταγμένος στην τοπική αυτοδιοίκηση, μου αρέσει η τοπική αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι από το 2014, κυρία Μαρκοπούλου, προσπάθησα να επιδείξω τον καλύτερο μου αυτό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταφέρουμε να κάνουμε πράγματα για τον τόπο μας. Και δεν θέλω να περιευθολογήσω, αλλά θεωρώ ότι αισθάνομαι, ήμουν ωφέλιμος για τον τόπο μας, όπως και σας θυμίζω και με την πρόσφατη παραχώρηση οικοπαίδου της πυροσβεστικής από το Δήμο Κοζάνη στην πυροσβεστική υπηρεσία, από όπου έγιναν κάποιες συναντήσεις, παραβρέθηκα σε κάποιες συναντήσεις με τεκμηριωμένες προτάσεις από τη θέση μάλιστα της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι αυτό που είπα, ότι δεν πρέπει να μας απασχολεί από ποια θέση βρισκόμαστε, θα πρέπει μόνο να μας απασχολεί πώς θα είμαστε ωφέλιμοι στην περιοχή μας και κατά συνέπεια στην Δυτική Μακεδονία. Κύριε Κάτανα, δεν είστε απλαταγμένος στην αυτοδιοίκηση. 10 χρόνια τώρα είστε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, σε εισαγωγικά η λέξη, και ο λαός, οι πολίτες, σας έφεραν στις πρώτες θέσεις εκλογής, που σημαίνει ότι αποδείξατε ότι και ωφέλιμος είστε και με προτάσεις, ακόμη και στην αντιπολίτευση, όπως είπατε. Εδώ θα είμαστε, εκλογές 2023, θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι εξελίξεις. Έχουμε και εθνικές εκλογές, που είναι και βαρόμετρο. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά να ευχηθούμε. Παραγωγική, καλή χρονιά, όπως πάντα. Καλή χρονιά.